Το ήξερες ότι το iPhone σου είναι Dual SIM? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram. Για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Τι έχω εδώ? Αυτό που έπεσε. Έχω ένα φακελάκι, το οποίο φακελάκι μέσα έχει την νέα SIM που θα προσθέσουμε στο iPhone 12 Pro Max. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάποια βασικά πράγματα, τα οποία πρέπει να γνωρίζετε πριν συνεχίσετε την διαδικασία. Ο Λευτέρης πήρε μαζί μου λίγο το μικρόφωνο. Ο Λευτέρης είναι εδώ, δεν τον ξεχάσαμε. Να μπει στη θέση του, κάνοντας ελεύθερη πτώση. Μην μπει στη διαδικασία να ψάξεις στο κινητό σου, δεν υπάρχει δεύτερο σλότς. Είναι με διαφορετικό τρόπο. Τι σας έχω τώρα? Σας έχω ένα φακελάκι από την Cosmote. Στην Ελλάδα για την ώρα μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε μόνο από την Cosmote. Σας έχω λύσει όμως αν είστε και σε άλλον πάροχο. Τι γίνεται? Εάν είμαστε Vodafone ή Wind, φυσικά μπορούμε πάρα πολύ εύκολα απλά την Dual SIM κάρτα να την κάνουμε την μία από τις δύο να είναι Cosmote. Γιατί Cosmote? Γιατί δεν είναι φυσική κάρτα. Το προφανές. Είναι μία κάρτα η οποία είναι άειλη. Είναι μια κάρτα η οποία δεν υπάρχει. Και θα μου πεις, είναι δυνατόν να μην υπάρχει? Ναι, είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Μιλάμε για την eSIM. Θα μου πεις, τι είναι αυτό? Θα σου απαντήσω ευθύς αμέσως. Αλλά πριν σου απαντήσω, θέλω να ξεκαθαρίσουμε από ποια μοντέλα και μετά υποστηρίζεται αυτή η SIM. Από το iPhone XS και μετά, δηλαδή iPhone XS, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max και ούτω καθεξής, και iPhone XR, θα σας βάλω εδώ πέρα ακριβώς να δείτε για ποια μοντέλα είναι. Έτσι λοιπόν να μπορέσεις να συνεχίσεις εύκολα το βίντεο και να δεις πώς γίνεται η διαδικασία. Πρώτο και βασικό πράγμα που χρειάζεται να κάνεις είναι φυσικά να έχεις ένα αποθαδά τηλέφωνα. Το δεύτερο είναι να πας στην Cosmote, έχει πάρα πολύ καλούς και εξυπηρετικότατους ανθρώπους εκεί πέρα για να σε εξυπηρετήσουν. Θα ζητήσεις μία eSIM, θα πεις ότι θέλεις να αγοράσεις μία άειλη eSIM. Το κόστος της άειλης eSIM έχει 9,90. Πάρα πολύ γρήγορα βγαίνει η κάρτα SIM και μπορείς εύκολα μετά με τη διαδικασία που θα δείξουμε ευθύς αμέσως να την τοποθετήσεις στο κινητό σου. Είναι ακριβώς σαν να έχεις Dual SIM στο κινητό σου. Στη συνέχεια, εφόσον σου βγει η καρτούλα που μπορείς επίσης να πας με έναν αριθμό τον οποίο έχεις και να κάνεις εύκολα αντικατάσταση, δηλαδή την φυσική κάρτα που έχεις, να την αντικαταστήσεις με αυτό το φακελάκι ουσιαστικά. Το οποίο φακελάκι εγώ το έχω εδώ πέρα για να σου δείξω τι μορφή έχει, αλλά κατά βάση έρχεται στο email μας. Μας έρχεται δηλαδή στο email ένα καλωσόρισμα από την εταιρεία και τέρμα κάτω μας έχει ένα QR κωδικό που θα το σκανάρουμε όπως θα δείξουμε τώρα. Ανοίγουμε το φάκελο. Αυτό δεν χρειάζεται. Και τέρμα πάνω είναι το barcode και βλέπετε ότι λέει Cosmote. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στο δίκτυο Cosmote μπλα 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 μπλα. Έχει ακριβώς όπως έχει και μια κάρτα SIM, κωδικό PUC, κωδικό PAC. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Ακριβώς όπως είναι μια κανονική κάρτα. Και λέει τις οδηγίες της κάρτας SIM όπως είναι μια φυσική κανονική κάρτα. Τώρα, εάν βρω το κινητό μου, που το έχω πάντα στην τσέπη μου και πάντα το ψάχνω, μονίμως, αν είστε σαν εμένα πολύ φίλοι μου, και το πρώτο πράγμα και βασικό που κάνω όπως πάντα σε κάθε βίντεο είναι να τραβήξω screen recorder. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς. Τώρα, ανοίγουμε την κάμερά μας, την κάμερα του κινητού μας και πηγαίνουμε και σκανάρουμε τον QR κωδικό αυτόν εδώ. Και βλέπετε ότι λέει eSIM.cosmote.gr. Το πατάμε και μας ανοίγει αυτό εδώ. Εξαιρετικά. Τώρα, εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει ένα QR code για να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Τώρα, αυτό το πράγμα είναι λίγο δύσχριστο. Πρέπει αυτό το linkάκι να το ανοίξουμε από έναν υπολογιστή ή λάπτοπ. Αν θα σας έχει έρθει στο email σας, πρέπει να το ανοίξετε τον υπολογιστή σας ή το λάπτοπ σας. Ή αν είστε στην εξυπηρέτηση, εκείνη τη στιγμή που θα σας έρθει το email, μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος από τους
ανθρώπους που θα βρίσκονται στην εξυπηρέτηση της Κοσμοτέ. Πάρα πολύ εύκολα, θα σας εξυπηρετήσουν, θα σας το δείξουν και θα το σκανάρετε για να το χρησιμοποιήσετε. Τώρα, εγώ στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να το στείλω στο λάπτοπ για να μπορέσω να το σκανάρω σε δευτερόλεπτα. Και τώρα έρχεται ο Γιώργος από το μέλλον για να σας πει ότι είναι goofy. Τι έγινε? Πάτσα screen recorder της οθόνης, αλλά δεν με άφηνε και δεν το κατάλαβα. Και επειδή η διαδικασία γίνεται μία φορά, δυστυχώς δεν μπορώ να ξανακάνω τη διαδικασία από την αρχή, καθώς ο QR code είναι για μία φορά. Εφόσον σκαναρίστηκε λοιπόν ο QR code, δεν μπορώ να τον κάνω ξανά σκανάρισμα για να σας δείξω το πώς γίνεται. Οπότε θα έχουμε λίγο βουβό κινηματογράφο. Θα προσπαθήσω λίγο να σας εξηγήσω τη διαδικασία μετά πώς δουλεύει και τη διαδικασία να ακούτε λίγο πολύ, οπότε παράλληλα με αυτά που σας λέω να βλέπετε κι εσείς, εάν κάνετε την έναρξη και βάλετε η SIM, να ακούτε λίγο τη διαδικασία το πώς γίνεται. Οπότε παράλληλα με αυτά που σας διαβάζω, ευτυχώς έχω κάνει λεπτομερής περιγραφή, οπότε θα μπορέσω να σας βοηθήσω τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Χιλιά συγγνώμη, συνεχίζουμε το βίντεο, πάμε να δούμε την συνέχεια. Που έκανα screen recorder μετά, οπότε μετά μπορείς να δεις κανονικά το πώς δουλεύει. Είμαι goofy, το ξέρω, δεν το ήξερα, δεν με άφησε να κάνω screen recorder καθώς έχει προσωπικά δεδομένα και θα φαινόταν ο αριθμός του κινητού μου. Δεν το ήξερα, έπρεπε να έχω την κάμερα από πάνω, αλλά δεν το σκέφτηκα και δεν το φαντάστηκα ποτέ. Μόλις το σκανάρουμε θα μας βγάλει πρόγραμμα κινητού δικτύου και μας λέει εγκατάσταση προγράμματος κινητού δικτύου. Εμείς εδώ πατάμε συνέχεια. Μόλις πατήσουμε συνέχεια, αναμένουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε σύνδεση στο ίντερνετ για να συνεχίσουμε φυσικά, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πατάμε προσθήκη προγράμματος κινητού δικτύου. Εδώ πέρα μας λέει ότι ετικέτες προγράμματος κινητών δικτύων επιλέξτε για κάθε πρόγραμμα κινητού δικτύου σας. Επάνω είναι το κύριο μου τηλέφωνο και κάτω είναι τα δεδομένα κινητού δικτύου. Τα αφήνω όπως έχει και συνεχίζουμε. Διαβάζετε πάρα πολύ καλά φυσικά τι σας γράφει για να δείτε ποια θέλετε να είναι η κύρια σας κάρτα ή η δευτερεύον σας κάρτα. Εγώ μπορεί εδώ πέρα να επιλέξω να αλλάξω το κύριο δίκτυο. Ουσιαστικά ο βασικός αριθμός που έχω μέσα με κανονική καρτούλα μπορεί να είναι εταιρικό, να είναι κύριο, να είναι δευτερεύον, ταξιδίου, επαγγελματικό, προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο θέλω να το πληκτρολογήσω. Εγώ αφήνω αυτό εδώ πέρα κύριο και το δεύτερο μπορείς επίσης να το ορίσεις ως εταιρικό, ως δεδομένα κινητού, ως προσωπικό, κύριο, δευτερεύον, ταξιδίου και τα σχετικά. Εγώ θα τα αφήσω όπως έχει δεδομένα κινητού δικτύου. Δηλαδή υποτίθεται ότι αυτή η κάρτα θα έχει τα δεδομένα που θα έχω μέσα σε αυτή την κάρτα. Οπότε πατάω τέλος. Εδώ πέρα πατάω συνέχεια και εδώ πέρα βλέπετε ότι γράφει κύριο και δεδομένα κινητού δικτύου. Εδώ πέρα μας λέει μπορείτε να εκχωρήσετε τα άτομα που περιλαμβάνουν στις επαφές σας σε προτιμόμενη γραμμή ανά πάσα στιγμή. Εγώ θα πατήσω ότι θέλω προτινόμενη να είναι η κύρια, δηλαδή το βασικό τηλέφωνο που έχω μέσα και πατάω συνέχεια. Εδώ πέρα λέει ποιο από τα δύο θέλεις να κάνει FaceTime. Μπορείς να επιλέξεις και τα δύο, μπορείς να επιλέξεις το ένα από τα δύο. Εγώ θα αφήσω την κύρια, δηλαδή το βασικό μου τηλέφωνο. Και πατάω συνέχεια. Εδώ πέρα μας λέει τα δεδομένα. Ποια θέλεις να είναι τα δεδομένα σου, τα βασικά σου δεδομένα? Να επιτρέπεται αλλαγή δεδομένων κινητού δικτύου. Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας θα επιτρέψει στο τηλέφωνό σου να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητού δικτύου και από τις δύο γραμμές ανάλογα με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα. Αυτό αν έχεις μια κάρτα Vodafone και μια κάρτα Cosmote, αν πιάνει κάπου Vodafone καλύτερα, αυτόματα το τηλέφωνό σου θα παίρνει δεδομένα από τη Vodafone ή από την Cosmote. Εγώ θα βάλω πάλι κύρια. Καθώς την κάρτα εγώ τη βάζω δοκιμαστικά για να τη δείτε και εσείς πώς δουλεύει. Και πατάμε συνέχεια. Και πάρα πολύ easy, έχουμε τώρα ένα τηλέφωνο με δύο κάρτες SIM. Εάν κατεβάσω την μπάρα βλέπετε ότι πάνω λέει Cosmote Wi-Fi που είναι συνδεμένο ουσιαστικά το κύριο και ακριβώς από κάτω είναι το Delta που είναι δευτερεύον, δηλαδή κύριο και δευτερεύον. Ή μπορεί να έχει κάποιο άλλο γραμματάκι αν ξεκινάει το όνομα που δώσατε με κάποιο άλλο γράμμα, δηλαδή ας πούμε μπορεί να το βάλετε κύριο και Παντελής. Εκεί θα ξεκινάμε με P. Τώρα, έχουμε κανονικά το τηλέφωνό μας και θέλουμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Οπότε πηγαίνουμε στα τηλέφωνα και βλέπετε ότι κάτω από κάθε νούμερο έχει ένα K. Εάν εγώ πατήσω να επιλέξω να καλέσω, καλεί με το K. Εάν δεν θέλω να καλέσω με την κύρια, μπορώ να πάω στο iPhone και να αλλάξω το κύριο και να το βάλω να καλεί με το δευτερεύον, τα δεδομένα δηλαδή κινητού. Ή αν δεν θέλω, μπορεί να πάω να πάρω ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, 6-9 ξέρω εγώ, 800-800-800 παράδειγμα. Και βλέπετε ότι τέταρμα πάνω μου λέει κύριο. Εάν εγώ το πατήσω, λέει χρήση κυρίου ή από κάτω, χρήση κύριου ή από κάτω δεδομένα κινητού δικτύου. Δηλαδή, το δεδομένο κινητού δικτύου είναι η δευτερεύον κάρτα που έχω εγώ μέσα. Εάν θέλω να στείλω ένα μήνυμα τώρα,
Μπορεί να πάω εύκολα στα μηνύματά μου, να πατήσω να στείλω ένα μήνυμα και εδώ πέρα να βάλω 1256 παράδειγμα. Βλέπετε ότι βγαίνει κύριο. Εάν εγώ πατήσω το κύριο, μπορεί να αλλάξω να στείλω με τα δεδομένα κινητού δικτύου. Ή αν το πατήσω πάλι, να στείλω με το κύριο. Έτσι λοιπόν μπορείς εύκολα να χρησιμοποιείς είτε τη μία κάρτα είτε την άλλη ανά πάσα στιγμή. Εάν σε καλέσουν φυσικά στη μία κάρτα, χτυπάει κανονικά η πρώτη κάρτα. Εάν σε καλέσουν στη δεύτερη κάρτα, χτυπάει κανονικά η δεύτερη κάρτα. Ουσιαστικά, να το πω με απλά λόγια, είναι ένα τσιπάκι το οποίο ηλεκτρονικά παίρνει τα δεδομένα της κάρτας. Για την ώρα, όπως σας είπα, μόνο η Cosmote έχει τη δυνατότητα να βγάλει μία κάρτα eSIM. Οπότε πηγαίνεις τώρα σε κατάστημα της Cosmote και μπορείς πάρα πολύ εύκολα να αντικαταστήσεις την φυσική κάρτα SIM που έχεις και να την κάνεις eSIM ηλεκτρονικά. Όπως είπαμε, σου έρχεται είτε σε χαρτί, στο δίνουν εκείνη την ώρα, ή σε email, φυσικά σου έρχεται στον υπολογιστή σου ή στο κινητό σου εκείνη την ώρα. Μπορείς να τα σκανάρεις το QR code, θα σε βοηθήσουν φυσικά οι πάλι, ας πω και κάνα φυσικά, θα σας βοηθήσουν οι πάλι εκεί πέρα της Cosmote και εύκολα και γρήγορα είδες πόσο easy έχεις δίκαρτο τηλέφωνο σε ένα κινητό iPhone. Είναι τα iPhone δίκαρτα. Ναι, είναι. Μπορείς να κάνεις ένα iPhone να έχει μέσα δύο κάρτες. Ναι, μπορείς. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην σε κάνει ένα επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.